Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Λαύρα Ηρακλέους, να δούμε τι γίνεται στα νηπιαγωγεία, τα ιδιωτικά. Με αυτά τα μέτρα θα λειτουργούν με καλύτερα δεδομένα, κυρία Ηρακλέους, πλέον τα νηπιαγωγεία με αυτό το τεστ του ΣΤΕΙ? Νομίζω, κύριε κυρία, ότι μπορεί να είναι καλύτερα. Το τεστ του ΣΤΕΙ έχει αποφασιστεί η εισαγωγή αυτού του μέτρου, αλλά η ημερομηνία έναρξης, λέει, και τρόπος εφαρμογής μετά από διαβούλευση. Όταν δεν ξέρουμε στην ουσία πώς θα... Τι εννοείται μετά από διαβούλευση, ποιον? Και θα διαβουλευτούμε ποιον? Με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συντεχνίες, λέει, και συνδέσμους γονέων που θα συζητηθεί το θέμα. Γι' αυτό περιμένουμε. Προς το παρόν έχουμε σίγουρα από τη Δευτέρα 21 του μηνός ότι οι γονείς από 4 ετών και πάνω, τα παιδιά τους, πρέπει μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον να κάνουν rapid test. Άρα μια φορά τη βδομάδα. Αυτό είναι που έχουμε σίγουρα. Ένα λεπτό. Μια φορά. Οι γονείς τώρα, με ακούτε? Κυρία Ηρακλέους, με ακούτε? Με ακούτε? Με ακούτε? Θα πρέπει να. Με ακούει, κυρία Ηρακλέους? Να φέρνουμε ή σε έντυπη μορφή, ή SMS, ή email, ότι έχουν κάνει το rapid test. Κυρία Ηρακλέους, με ακούτε? Δεν θα γνωρίζουμε αν έγινε ή όχι. Κυρία Ηρακλέους, με ακούτε? Σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα rapid test τώρα σε εβδομαδία βάση, σωστά? Ακριβώς. Και το τεστ του ΣΤΕΙ πώς θα πηγαίνουν, δηλαδή σε οποιοδήποτε φαρμακείο, σε οποιοδήποτε χώρο γίνεται τεστ? Και θα... Όχι, το... θα πηγαίνουν, πού θα πηγαίνουν? Στις κρατικές υπηρεσίες, ναι. Νοουμένου ότι θα είναι δωρεάν εκεί. Εάν θα πάνε σε οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο οτιδήποτε, θα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς. Άρα θα πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνεται το τεστ του ΣΤΕΙ καθημερινά. Γίνεται ακριβώς. Μάλιστα. Που είναι του Υπουργείου Υγείας καθιερωμένα. Και, αλλά η εισαγωγή του τεστ του ΣΤΕΙ σε νηπιαγωγεία θα βοηθήσει, νομίζω, ότι ένα μωρό το οποίο είναι θετικό μπορεί να μην χρειάζεται να κλείσει ολόκληρη ομάδα, ας πούμε, προδημοτικής, 25 παιδιά, τα 24 να μείνουν σπίτι χωρίς να είναι θετικά. Εδώ θα φανεί ότι πράγματι είναι βοηθητικό. Το θέμα είναι ότι θα γίνει, λέει, διαβούλευση για το πότε θα μπει σε εφαρμογή και αυτή η ημερομηνία έναρξης και ο τρόπος εφαρμογής του θα περιμένουμε παρακάτω. Άρα δεν έχετε ειδοποιηθεί αν θα πάτε σε μια σύσκεψη, σε μια διαβούλευση? Όχι, για να το δούμε να εφαρμόζεται. Ακόμα. Μάλιστα. Γιατί είναι εκεί συνδέσμοι γονέων, κύριε Κυριακού μου. Μάλιστα. Τους έχουμε αμέσως μετά από εσάς για να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ηρακλέους. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.